τους Έλληνες γιατρούς, τους γιατρούς του κόσμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Γενική Διευθύντρια των Ελλήνων Γιατρών του Κόσμου, η κυρία Φάνα Βιενία. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Συγχαρητήρια για το υπέροχο έργο που κάνετε και τη συμβολή σας στην κοινωνία. Πείτε μας λίγα λόγια για τους γιατρούς του κόσμου που αποτελούν, από ό,τι γνωρίζω, ένα κομμάτι μιας παγκόσμιας αλυσίδας. Ναι, σωστά. Οι γιατροί του κόσμου ξεκίνησαν στην Ελλάδα πριν 22 χρόνια με δράσεις περισσότερο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και τώρα συνεχίζουν, βέβαια το τελευταίο διάστημα, έτσι όπως είναι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι δράσεις οι περισσότερες που κάνουν πια οι γιατροί του κόσμου είναι στην Ελλάδα. Τον τελευταίο καιρό έχετε επικεντρωθεί περισσότερο και η συμβολή σας γενικά είναι σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν δύσκολη πρόσβαση προς την υγεία, και προσφέρετε τις υπηρεσίες σας δωρεάν. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια? Σωστά. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είδαμε ότι στα ανοιχτά μας πολυατρία που βρίσκονται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέραμα, Χανιά και πρόσφατα ανοίξαμε και στην Πάτρα, άρχισαν να έρχονται Έλληνες. Έλληνες ανασφάλιστοι, οι οποίοι ήταν είτε μακροχρόνια άνεργοι, είτε είχαν κλείσει τα καταστήματά τους, χρωστούσαν στα ταμεία τους και δεν μπορούσαν να έχουν πια πρόσβαση για την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη. Εσείς τι μπορείτε να τους καλύψετε εκεί? Εμείς τους κάνουμε εξετάσεις ιατρικές, δίνοντάς τους μαζί και την αγωγή τους. Παράλληλα, όταν θέλουν κάποιες εξετάσεις εξειδικευμένες, έχουμε εθελοντές γιατρούς, ακόμη και μεγάλα έτσι, κέντρα ιατρικά, τα οποία τους κάνουμε παραπομπή και γίνεται ένας πλήρης έλεγχος και μια πλήρη κάλυψη στην ιατρική τους περίθαλψη. Ένα άλλο κομμάτι είναι και οι εμβολιασμοί των μικρών παιδιών. Ένα άλλο κομμάτι είναι το παιδιατρικό μας τμήμα, το οποίο μέσα από αυτό, όταν διαπιστώνουμε ότι παιδιά δεν έχουν κάνει το βασικό τους εμβολιασμό, να μπορούμε να τους κάνουμε και τον εμβολιασμό τους, για να μπορούν να γραφτούν και στα σχολεία τους. Παράλληλα, να δώσουμε τα χαρτιά τα πιστοποιητικά σε παιδιά ανασφάλιστων, να μπορούν να πάρουν μέρος στις γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων τους, και από εκεί και πέρα ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις ευπαθείς ομάδες ανθρώπων πια που καθημερινά διαπιστώνουμε ότι αυξάνονται. Κάνετε ένα σπουδαίο έργο. Ποιοι είναι αυτοί που σας στηρίζουν? Να πω την αλήθεια, για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε ανάγκη από εθελοντές. Αυτό ήθελα να πω. Οι γιατροί μας όλοι είναι εθελοντές. Οι άνθρωποι που είναι γύρω από εμάς και μας αγκαλιάζουν και μας βοηθούν να κάνουμε αυτό που κάνουμε είναι εθελοντές. Πρέπει, και δίνουμε αυτό το μήνυμα, ότι έχει, και το βλέπουμε, ότι πια έχει ξεκινήσει ευτυχώς η αλληλεγγύη και η υποστήριξη μεταξύ των ανθρώπων, για να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτή τη στιγμή αυτοί που το έχουν ανάγκη. Συνήθως πρώτο πρόβλημα όλοι βάζουν το οικονομικό. Πρώτη φορά ακούω, θέλουμε εθελοντές. Προφανώς απευθύνεστε σε συνάδελφους γιατρούς, να υποθέσω. Θεώ, κάποιες ειδικότητες ή γενικά. Επειδή πολλοί, και θέλω να το πω αυτό μέσα από την εκπομπή σας, πολλοί όταν ακούνε την οργάνωση και λένε γιατροί του κόσμου, έχουν την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε μόνο γιατρούς. Βεβαίως, για να κάνουμε το έργο που κάνουμε, όπως προτεραιότητα έχουν οι γιατροί. Έχουμε ανάγκη γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Αλλά έχουμε ανάγκη και τον απλό άνθρωπο που δεν είναι γιατρός, που κάνει οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, από οδηγούς, από νοικοκυρές, από γυναίκες απλές, οι οποίες μπορούν να καθίσουν στην υποδοχή, να υποδεχτούν τον ασθενή και να τον παραπέψουν. Να κάνουν άλλες βοηθητικές δουλειές. Έχουμε ανάγκη για το διοικητικό κομμάτι, για τις εκδηλώσεις μας. Ο καθένας όταν βρει το χρόνο του και θέλει να βοηθήσει εθελοντικά, να είστε σίγουρος ότι υπάρχει θέση για όλους. Αν σας ρωτούσα να μου ιεραρχήσετε τα τρία σπουδαιότερα πράγματα που σας συνέβησαν σαν εμπειρία μέσα σε αυτή τη διαδρομή σας, μέσα από τους γιατρούς του κόσμου, τι θα μου λέγατε?
όταν λέτε να σας πω εμπειρία, κάποια περιστατικά, κάποιες περιπτώσεις που σας άγγιξαν, κάποια προβλήματα που ήταν αξεπέραστα και δώσατε μάχη να τα υπερβείτε. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι δεν είναι στρωμένο με κόκκινο χαλί αυτή η πορεία. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά. Πολλά περιστατικά. Κυρία Φάνου, έχετε σταθεί. Αυτό που με έχει συγκλονίσει αυτό το ήθελα τελευταίο διάστημα είναι το εξής. Το ότι δεν θέλω και δεν μ' αρέσει, όχι εγώ προσωπικά και οι γιατροί του κόσμου, να ξεχωρίζουμε κατηγορίες ανθρώπων. Ο άνθρωπος και ο υποφελούμενος ο δικός μας είναι ένας. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω όταν έρχεται στην πόρτα μου, αν αυτός που θα έρθει θα είναι μετανάστης ή Έλληνας. Εσείς δεν εξετάζετε καν αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα παιδικό χαμόγελο ενός παιδιού όταν λέω ότι αυτό είναι από την Ελλάδα και έλα εσύ και εσύ φύγε γιατί είσαι από την Αφρική. Αυτό είναι παράλογο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αποστολή, θα την έλεγα εγώ, κυρία Φάνου. Δεν είναι μόνο υπηρεσίες. Είναι αποστολή. Είναι ιερό πράγμα αυτό που κάνετε. Είναι ιερό και πρέπει να το αγαπήσεις και πρέπει να μάθεις να δίνεις πια και πρέπει όλοι μας να μάθουμε να δίνουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούμε και εμείς βοήθεια. Κάποια στιγμή ο Έλληνας εξάλλου έχει βρεθεί μετανάστης σε αρκετές χώρες. Αυτή τη στιγμή φεύγουν τα παιδιά μας. Εάν κάποιος από εμάς βρεθεί στο εξωτερικό και αρχίσουν και του φέρονται με έναν τρόπο όπως εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι παράλογο. Είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Πολύ σωστά όλα αυτά που μας λέτε. Οικονομικά και διοικητικά είσαστε ανεξάρτητοι από τον γενικό φορέα των γιατρών του κόσμου, σωστά? Το ελληνικό τουλάχιστον. Είμαστε ανεξάρτητοι. Ο κάθε φορέας λειτουργεί στη χώρα του. Δεν υπάρχει στήριξη από το διεθνές δίκτυο. Από την Ελλάδα, από το κρατικό προϋπολογισμό οι γιατροί του κόσμου παίρνουν χρήματα. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα που παίρνουμε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η στήριξη των γιατρών του κόσμου, από τους εθελοντές, από τα μέλη, από τους ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν το έργο τους και από μεγάλες εταιρείες φυσικά που όταν κάνουμε κάποιο πρόγραμμα και θέλουν να μας χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν τη δράση αυτή που κάνουμε, αναγκαζόμαστε να δεχτούμε την υποστήριξή τους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιους. Πόσα χρόνια δράση μου είπατε οι Έλληνες γιατροί του κόσμου? Πόσα χρόνια μου είπατε οι Έλληνες? Είναι 22 χρόνια. 22 χρόνια. Έχετε κάποιο αριθμούς, γιατί καμιά φορά πρέπει για να αναδειχθεί ένα έργο, πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα να τα μάθει και ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι πόσες περιπτώσεις, πόσους ανθρώπους έχετε προσφέρει τις υπηρεσίες σας. 20 μου είπατε χρόνια. Είναι μεγάλο το νούμερο, μεγάλος αριθμός που πάει να πει συντελείται ένα έργο. Είναι αποστολή. Απλά έχουμε μια εμπειρία πια. Έχουμε μια εμπειρία και πιστεύω ότι μπορούμε να διαχειριστούμε πιο εύκολα κάποιες κρίσεις οι οποίες έρχονται και μας βρίσκουν σε κάποια χρονική περίοδο. Εσείς λειτουργείτε σε συγκεκριμένα σημεία, αναφέρατε κάποιες πόλεις που υπάρχουν, να το πούμε παρά. Εμείς λειτουργούμε στις πόλεις αυτές, αλλά προέκταση των πολυατρίων. Είναι και οι κινητές μας μονάδες, οι οποίες ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά. Σχεδόν μας έχουν γνωρίσει, πηγαίνουμε παντού. Τι αποστολή έχουν αυτές οι κινητές μονάδες? Κοιτάξτε, είναι μια μονάδα η οποία είναι γενικής ιατρικής, με διάφορες ειδικότητες γιατρών. Είναι η οφθαλμολογική μας μονάδα και είναι και η παιδοδοντιατρική μας μονάδα, η οποία κάνει εμβολιασμούς και έλεγχο, οδοντικό έλεγχο σε παιδιά. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε πολλές προσκλήσεις και πηγαίνουμε σε πολλά νησιά, σε πολλές επαρχιακές πόλεις, οι οποίες δεν υπάρχουν ειδικότητες γιατρών, όπως παραδείγματος χάρη έχουμε μεγάλη ζήτηση σε παιδιάτρους, σε οφθαλμιάτρους, σε ορθοπαιδικούς, γιατί κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα νησί για να εξεταστεί από έναν οφθαλμίατρο ή από έναν ορθοπαιδικό πρέπει να έρθει στην Αθήνα ή να πάει σε ένα μεγάλο νησί που θα έχει κέντρο υγείας, αλλά να σας πω την αλήθεια, ότι να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, ότι η Πάτμος είναι ένα μεγάλο νησί και δεν έχει παιδίατρο. Εμείς τα τρία τελευταία χρόνια πηγαίνουμε συνέχεια
και με παιδίατρο των γιατρών του κόσμου κάθε τρεις μήνες και εξετάζονται τα παιδιά του νησιού. Συνεργαζόσαστε με τους δημάρχους εκεί ώστε να είναι ενημερωμένοι και αυτοί για τις υπηρεσίες. Βεβαίως, βεβαίως. Μα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και η ενημέρωση, γιατί να σας πω κάτι, για να μάθει ο κόσμος ότι θα βρίσκεσαι εκεί, πρέπει πρώτα να ενημερωθεί ο Δήμος για να μπορέσει να ενημερώσει και αυτός με τη σειρά του τους δημότες. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε εμείς δεν κάνουμε εμείς την πρόσκληση, δηλαδή δεν τους παίρνουμε εμείς τηλέφωνο, μας παίρνουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι και σας λένε τα κέντρα υγείας και ζητούν τη βοήθειά μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν ενημερωθεί, έχουν ενημερώσει τον κόσμο, έχουν δεχτεί από τον κόσμο αιτήσεις για να πάνε στο νησί τους κάποιοι γιατροί και αυτοί με τη σειρά τους ψάχνουν να βρούνε κάποιους οι οποίοι θα πάνε να τους βοηθήσουν. Έχουν ακούσει για τις κινητές μας μονάδες, οπότε με τη σειρά τους μας παίρνουν τηλέφωνο και μας προσκαλούν αν μπορούμε να πάμε να τους βοηθήσουμε. Η αντιμετώπιση του κόσμου όταν πάτε εκεί και προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, φαντάζομαι, υποθέτω ότι... Καλά, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό όταν το βλέπεις στα μάτια ενός ηλικιωμένου ή στα μάτια ενός παιδιού, είναι... Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορεί να δεχτεί κάποιος γιατρός όταν πάει να κάνει αυτό το έργο. Κυρία Φάνη, τι σας πρότρεψε να συμμετέχετε κι εσείς σε μια τόσο σπουδαία αποστολή? Δεν σας άκουσα. Τι είναι αυτό που σας πρότρεψε να ανήκετε κι εσείς σε μια τόσο σπουδαία αποστολή? Είναι μια ψυχική ανάγκη η ζωή. Τον τρόπο ζωής μου και έμαθα να βλέπω τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι τα έβλεπα πριν. Για τους ανθρώπους ή γενικά για τη ζωή? Για τους ανθρώπους και για τη ζωή. Μάλιστα. Αναθεωρείς και βάζεις σε προτεραιότητα πολλά πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος δεν τα υπολόγιζες. Έχετε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους ώστε όταν έχετε κάποιες ειδικότητες? Πάντοτε, πάντοτε όταν πηγαίνουμε κάτι προσκαλούμε τον ιατρικό σύλλογο να είναι δίπλα μας και να μας βοηθήσει. Ο κύριος Πατούλης, πώς σας φέρε, όλα καλά? Καλά, εντάξει. Έχετε κάποια θέματα? Έχετε κάποια δεν θέματα. Μπορώ να πω ότι είναι και εντάξει. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει σπουδαία δουλειά και σε εμβόλια και τώρα σε συνεργασία. Συνεργαζόμαστε και έχουμε τη στήριξη. Θα μπορούσα να σας βοηθήσουν. Γιατί να σας πω κάτι, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο πρέπει να υπάρχουν οι συνεργασίες. Ακριβώς, γι' αυτό το είπα και εγώ. Δηλαδή τουλάχιστον με τους βασικούς φορείς, δήμους, ιατρικούς συλλόγους, ακόμα και πολιτιστικούς θα έλεγα, που θα ενημερώνουν τον κόσμο τους. Γιατί όταν μου λέτε πάτε σε ένα νησί, θα πρέπει αυτό να φτάσει μέχρι το βουνό. Για να έρθει αυτός που έχει ουσιαστική ανάγκη, όχι αυτός που έχει πρόσβαση σε ένα κέντρο υγείας. Σωστά. Όχι, στην ουσία σε εμάς θέλουμε και εκεί κάνουμε πρόσκληση, έρχονται αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μάλιστα. Πραγματικά, γιατί κάποιος μπορεί να έχει την οικονομική άνεση και να σας πω και κάτι, όταν πάνε οι γιατροί του κόσμου να είστε σίγουρος ότι δεν έρχονται αυτοί που οι έχοντες και οι κατέχοντες, γιατί αυτοί θα μπουν σε μια συγκοινωνία, θα έχουν το αυτοκίνητό τους, θα πάνε στο γιατρό τους, το οποίος τους παρακολουθεί, δεν θέλουν να αλλάξουν την αγωγή τους. Σε εμάς έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βιώνουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους. Και οι γιατροί σας δίνουν την ψυχή τους, να το πούμε και αυτό, έτσι. Οι γιατροί μας δίνουν την ψυχή τους, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους γιατρούς μας. Είναι γιατροί αξιόλογοι, είναι καθηγητές πανεπιστημίων που φέρνουν και όλη την ομάδα τους μαζί, στην πολυιατρία μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δώσουν και αυτό θέλω να τονιστεί. Δεν υπάρχουν οι γιατροί μόνο που τους είχαμε συνηθίσει με τα φακελάκια και το χρηματισμό. Υπάρχουν και οι γιατροί άνθρωποι πια. Είναι εθελοντές, έτσι, δεν αμοιβόνται. Πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να τους βάζουμε όλους στην κατηγορία. Υπάρχουν και άνθρωποι που... ξεχωριστοί άνθρωποι, σωστά. Η νεολαία αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια με τον εθελοντισμό. Και λέω η νεολαία, γιατί είναι πιο κοντά και πιο ευαισθητοποιημένη στην προσφορά και στη συμβολή στην κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι ο εθελοντισμός και η προσφορά των νέων πρέπει να ξεκινήσει να περνά μέσα από τα σχολεία τους. Δηλαδή από το δημοτικό που ξεκινάνε τα παιδάκια και πάνε στο σχολείο. Πρέπει να διδάσκεται με κάποιο τρόπο και πρέπει τα παιδιά να τα βάζουν σε μια διαδικασία εθελοντισμού. Θέλω να πω ότι πολλοί όταν έρχονται νέοι άνθρωποι μας βλέπουν έτσι
με καχυποψία, αλλά όταν έρχονται μαζί μας και βλέπουν το έργο από κοντά, μας αγκαλιάζουν πραγματικά και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά νέα παιδιά που υποστηρίζουν και τις δράσεις μας και τις εκδηλώσεις μας, τους αρέσει αυτό που κάνουμε και μας βοηθούν ακόμη περισσότερο. Και μάλιστα μας περνάνε και ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε, όταν έχεις δίπλα σου νέους ανθρώπους που δουλεύεις μαζί τους, είναι ό,τι πιο σημαντικό συμβαίνει στη ζωή μας και μας δίνουν και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Κυρία Φανού, από το... εγώ να σας ευχηθώ, από το τελευταίο εθελοντή, τον γιατρό που δίνει τη μάχη και την ψυχή του και τις υπηρεσίες αυτές, αλλά και σε όλο το διοικητικό προσωπικό του, των γιατρών του κόσμου, για αυτό το εξαιρετικό, πραγματικά κοινωνικό έργο, εγώ το χαρακτήρισα αποστολή. Δεν θέλω να την πω ιερατική για να μην την μπερδέψω με εκκλησίες, αλλά είναι αποστολή. Είναι, κάνετε ένα σπουδαίο έργο. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας αγκαλιάζει όλος ο κόσμος, που αυτό ούτως ή άλλως έχει φανεί, και τα όποια προβλήματα να τα δούμε υπεύθυνοι και να δώσουν λύσεις, γιατί αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, νομίζω η συμβολή σας είναι σημαντική και θετικότατη, δηλαδή είναι ουσιαστική. Εγώ θέλω να πω ένα τελευταίο, ότι είπατε κάνετε, και θέλω να συμπληρώσω και να πω ότι κάνουμε όλοι μαζί. Έτσι. Και εσείς αυτή τη στιγμή που μας έχετε στον αέρα και μας δίνετε την ευκαιρία να μας ακούσει και άλλος κόσμος που πιθανόν να μην μας έχει ακούσει για το έργο που κάνουμε, και όλοι μαζί οι εθελοντές αυτή τη στιγμή κάνουμε το καλύτερο και ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή, και πάλι το λέω, βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Την οποία τη συναντάμε όλοι μας καθημερινά. Του συναντάνε καθημερινά αυτά την ανθρώπινη δυσκολία. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι. Μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα, σωστά. Και πιστεύω ότι να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Για μια, για μια κοινωνία ανθρωπιάς. Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ, τόσο εγώ όσο οι συνεργάτες μου και τα μέσα που εκπροσωπούμε, θα είμαστε στο πλευρό σας για να στηρίξουμε εξαιρετικές προσπάθειες όπως είναι οι δικές σας. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο γνωστό. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που είσαστε στην εκπομπή μου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για οποιαδήποτε νέα προσπάθεια κάνετε. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά, κυρία Φανού. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Αυτά λοιπόν από τους γιατρούς του κόσμου.